Παραμένει ανησυχία όσον αφορά τα κρούσματα στρεπτόκοκκου στα παιδιά που φέρνουν μάλιστα και θανατηφόρα αποτελέσματα. Όλες έρχονται παραπάνω τώρα, διότι τα παιδιά είχαν απομονωθεί, έπαιρναν μέτρα προστασίας πολύ αυστηρά. Τώρα και η απομόνωση έχει σταματήσει και τα μέτρα έχουν αρθεί, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται αυτές οι μεταδοτικές λοιμώξεις, κυρίως του αναπνευστικού, μεταξύ των οποίων είναι και ο στρεπτόκοκκος. Την ίδια ώρα, έξαρση υπάρχει στην κοινότητα και παραμένει σε κορονοϊό, ιώσεις και γρήπη. Δεν είναι το συνήθες, δεν είναι το συχνό, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει θνητότητα. Οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις στο κατώτερο αναπνευστικό έχουν σίγουρα μία θνητότητα. Τώρα, στο μέσο πληθυσμό, ανεξαρτήτως ηλικίας, η θνητότητα στις πνευμονίες της κοινότητας, μέσα σε αυτές εντάσσεται και η στρεπτοκοκκική λοίμωξη, και εδώ τώρα είχαμε μία πνευμονία της κοινότητας στο παιδάκι αυτό, ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, και αυτό αναφέρεται σε όλη την παγκόσμια βιβλιογραφία και στον ελλαδικό χώρο από εργασία που παρουσιάστηκε, ήταν η δική μου διατριβή πριν από το 2010 συγκεκριμένα, ανέρχεται στο 12,4% με 12,43% παγκοσμίως. Είμαστε δηλαδή ακριβώς στον μέσο όρο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο αυτό το ποσοστό και φυσικά μικραίνοντας ηλικίες είναι μικρότερο το ποσοστό, είναι μεγαλύτερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά επίσης είπαμε υπάρχει και το κενό το 0 έως 4 που οι ηλικίες αυτές είναι ευάλωτες στα βρέφη και στα παιδιά από 1 έως 4 λόγω της ανοριμότητας του ανοσοποιητικού. Φαίνεται ότι έχει πιάσει και κάνει σοβαρή λίμωξη, επηρεάζει όλους τους ιστούς αν δεν ελεγχθεί γρήγορα. Και ο έλεγχος βέβαια γίνεται μόνο με την αντιβίωση. Μάλιστα. Και γρήγορα, έτσι. Να γίνει δηλαδή εξέταση γρήγορα από τον γιατρό, γιατί υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με εμπείρετα τα οποία δεν πηγαίνουν καν στο γιατρό, 2 και 3 μέρες. Ναι, άμεσα ναι, πρέπει. Ναι. Εκεί είναι η παγίδα. Γιατί όλοι νομίζουν είναι μια ίωση και θα περάσει, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι σοβαρότερες. Συνήθως ο παιδίατρος βρίσκει ότι διακρίνει την σοβαρότητα, κάνει και το τεστ, το οποίο τεστ μην νομίζετε ότι είναι 100% αξιόλογο. Καμιά φορά και αρκετές φορές βγαίνει ψευδώς αρνητικό. Μάλιστα. Το θετικό μάλιστα το πιστεύουμε. Το αρνητικό δεν το πιστεύουμε πάντα. Γιατί μάλιστα υπάρχουν και τα ψευδώς. Μου λένε πολλοί γονείς και εμείς κάναμε το τεστ και ήταν αρνητικό. Όμως η λίμωξη είναι σοβαρή. Μπράβο, και διακρίνεται. Μπράβο. Και τώρα σε αυτή την περίπτωση του παιδιού, κυρία Κόκορη, είχαμε πέρα από το στρεπτόκοκκο που ήταν θετικό το παιδάκι, είχαμε ακόμη και έναν άλλον ιό, τον και RSV. Έναν άλλο ιό, ναι, ο οποίος ιός αυτός συνήθως κάνει λοιμώξεις από το αναπνευστικό. Στα μωρά παιδιά, στα βρέφη, κάνει πολύ σοβαρές λοιμώξεις από το αναπνευστικό. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που χάνεται και παιδί από το RSV.